Χαιρόμαστε, κύριε Ελευθεριάδη, καλησπέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης, που συνομιλούμε μαζί για την παραγωγή αυτού του podcast με πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο για όλους εμάς που αφορά το καθημερινό άγχος. Ένα άγχος που επιταχύνθηκε, μεγάλωσε τα τελευταία χρόνια λόγω και του κορονοϊού, σε συνάρτηση, θα έλεγα, και με μια μακρά οικονομική κρίση ύφεση που επέτεινε το πρόβλημα. Κάνω αυτό τον πρόλογο με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου σας βιβλίου με τίτλο «Όλα είναι σκέψεις» και με υποπαράγραφο «Για μια ζωή χωρίς άγχος». Και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν, είναι παραγωγικό ή αντιπαραγωγικό να διακατεχόμαστε από άγχος, κύριε Ελευθεριάδη? Χαίρετε, την καλησπέρα και από το μακρινό, από το ακριτικό σιδηρόκαστρο Σερών, πολύ πολύ βόρεια, πάνω στα σύνορα είμαστε εμείς. Την καλησπέρα μας έτσι, και τους χαιρετισμούς μας σε όλους έτσι, τους ακροατές και τις ακροάτριες έτσι, αυτού του podcast. Κύριε Βαρδάκη, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση έτσι, σε αυτή την επικοινωνία. Ναι, κυκλοφορήσαμε. Έβαλα πολλά ερωτήματα. Έτσι. Κυκλοφορήσαμε το βιβλίο μας με τίτλο «Όλα είναι σκέψεις» από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Και ήταν ένα εγχείρημα αυτό, ένα εγχείρημα, το οποίο θα λέγαμε ότι ήταν απάντηση στα σημεία των καιρών. Άκουγα προχθές μία συνέντευξη, διάβαζα προχθές μία έρευνα, όπου κάποιος συνάδελφος έλεγε ότι ο τρόφιμος ενός ψυχιατρίου πριν 50 χρόνια είχε λιγότερο άγχος από ό,τι έχουν τα παιδιά μας σήμερα. Και αυτό είναι τρομακτικό, αν το αναλογιστεί κανένας. Είναι τρομακτικό. Έτσι. Είναι τρομακτικό γιατί αντανακλά το τι σημαίνει στην εποχή. Το βιβλίο αυτό είναι μια προσπάθεια να συμβάλλουμε στην ανακούφιση, στην σωστή τοποθέτηση αυτού του μεγάλου θέματος που λέγεται άγχος. Δίνετε κάποιες οδηγίες, κάποιους μεθόδους επιστημονικούς προς μικρούς και μεγάλους, ιδιαίτερα στους μεγάλους, να ακολουθούν συγκεκριμένα πράγματα για την αποφυγή του άγχους, έτσι δεν νομίζω, είναι? Νομίζω ότι ξεκινάμε λίγο διαφορετικά. Ναι. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κάτι, πρώτα απ' όλα πρέπει να το γνωρίσουμε, να το κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε τη φυσιολογία του. Και θεωρώ, κύριε Βαρδάκη, ότι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα σε σχέση με το άγχος είναι το γεγονός ότι δεν το κατανοούμε. Όλοι μιλάμε για άγχος, λέμε για άγχος, ακούμε για άγχος, αγχωνόμαστε, πολεμάμε το άγχος, βιβλία για το άγχος. Το ένα για το άγχος, το άλλο για το άγχος, πάμε σε ψυχολόγους, πάμε σε ψυχιάτρους, παίρνουμε αγωγές. Αλλά αν μας ρωτήσει κάποιος τι είναι το άγχος, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Τι είναι το άγχος, ορίστε, σας ρωτάω. Θα αρχίσουμε να λέμε ότι, να περιγράφουμε ότι είναι έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, ένα συνέστημα. Ναι, πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα τη φυσιολογία του άγχους. Αυτό λοιπόν κάνει το βιβλίο. Σε ένα πρώτο χρόνο μας βοηθά να κατανοήσουμε το τι είναι το άγχος. Σε ένα δεύτερο σκαλοπατάκι, σε ένα δεύτερο χρόνο, έρχεται και διαχωρίζει, εξηγεί, πάει ένα βήμα παρακάτω. Μιλάει για τις εκτονώσεις του. Έχετε ακούσει για κρίσεις πανικού, για ψυχοσωματικά συμπτώματα, φαντάζομαι τα έχετε ακούσει. Για φοβίες, έτσι, για ψυχαναγκασμούς. Αυτό κάνει. Έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Σε ένα τρίτο επίπεδο, έρχεται και πάει και χτυπάει τη ρίζα αυτό το βιβλίο. Μιλάει για τις σκέψεις, για τους λογισμούς, για το πώς παράγεται, για το πώς φτάνει σε σημείο ο άνθρωπος να μπουκώνει, να γεμίζει με άγχος και δίνει σιγά σιγά προτάσεις ως προς το πώς να τοποθετηθεί. Ένα βιβλίο, θα μας πει κάποιος τώρα, μπορεί να λύσει προβλήματα? Όχι. Όχι, κύριε Βαρδάκη μου. Κανένα βιβλίο δεν μπορεί να λύσει προβλήματα. Ένα βιβλίο όμως μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσει μια αλλαγή και για να επέλθει η λύση. Είναι μια βάση, ένα ερέθισμα, είναι ένα ξύπνημα στον άνθρωπο. Αυτό είναι. Το εντυπωσιακό στο περιεχόμενο, το οποίο το διάβασα, είναι το εξής, ότι εκλαϊκευμένα γράφεται πάρα πολύ άμεσα και προσεγγίσιμο στον μέσο αναγνώστη. Είναι από τον κόσμο για τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι, πολύ πιο καταρτισμένοι από μένα, οι οποίοι έχουν ακαδημαϊκή καριέρα, οι οποίοι βυθίζονται έτσι μέσα σε αυτό το πέλαγος της γνώσης. Εγώ είμαι ένας ψυχολόγος ο οποίος έχω να κάνω με κόσμο. Οπότε τα διαβάσματά μου, τα αναγνώσματά μου, ό,τι κουβαλάω και η κλινική μου εμπειρία έρχεται και προσπαθεί να μετουσιωθεί σε κάτι απλό και κατανοητό και εύκολο για τον άνθρωπο ο οποίος το παίρνει. Γιατί στο τέλος της ημέρας
Αυτό που με νοιάζει είναι να μπορέσει να ανακουφιστεί ο άνθρωπος έστω λίγο ή ας πούμε να είναι το ξεκίνημα για μια αλλαγή για έναν άνθρωπο ο οποίος παιδεύεται από το άγχος ή από τις σκέψεις του. Απλή ερώτηση, ή μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος σε ημερήσια βάση? Ναι. Είναι διαχειρίσιμο. Ναι. Το άγχος είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο, αλλά είναι κάτι το οποίο, από το οποίο δεν θα απαλλαγούμε ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ. Και δεν πρέπει να απαλλαγούμε και ποτέ, γιατί το άγχος αποτελεί και κινητήριο δύναμη. Έχετε ακούσει αυτό που λέει ότι, αυτό που λένε στην Εκκλησία, ότι ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησε. Το άγχος τι το έκανε, το έδωσε τζάμπα? Όχι, σωστά το έδωσε το άγχος. Εμείς κάνουμε διαστροφή των πραγμάτων. Εμείς ερχόμαστε, ας πούμε, και ταράζουμε την ηρεμία. Είναι όπως τη φύση. Αν αφήσουμε ένα δάσος μόνο του, αυτό το δάσος θα βρει το δρόμο του. Αν πάμε εμείς εκεί πέρα και κόβουμε ξύλα και βάζουμε φωτιές και κάνουμε κεράμα, εμείς διαταράσουμε εκείνη τη στιγμή μια ισορροπία. Αυτό έχουμε κάνει εμείς. Έχουμε διαταράξει τη φυσική μας ισορροπία και γι' αυτό έχουμε έξαρση του άγχους. Άρα μας λέτε, γιατί το έχω διαβάσει επίσης αυτό, ότι το άγχος πολλές φορές είναι και παραγωγικό για τον άνθρωπο. Βεβαίως, ναι, αυτό λέμε. Βεβαίως. Είναι κινητήριος δύναμη. Είναι σαν να λέμε ότι παίρνω βιταμίνες, σκεφτείτε λίγο αυτό. Παίρνω ένα συμπλήρωμα διατροφής, βιταμίνες. Τώρα μπορεί να είναι και τυχαίο το παράδειγμα, αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Παίρνω βιταμίνες για να είμαι καλύτερα. Εάν όμως πάρω πολλές βιταμίνες, πάρα πολλές, κάνω κακή χρήση, θα πάω στο υπερβιταμίνες. Μπορεί να έχει αποτελέσματα αρνητικά για την υγεία μου στο τέλος αυτό. Ας το τοποθετήσουμε κάπως έτσι στο μυαλό μας για να καταλάβουμε σε τι αναφερόμαστε. Κύριε Θεριάδη, η οικονομική ύφεση της δεκαετίας σε συνάρτηση και με την διετή, το διετές αυτό αποκλεισμό που όλοι βιώσαμε λόγω του COVID και μας στο σπίτι με τον αποκλεισμό μας να μην μπορούμε να βγούμε και λοιπά, επέτεινε τα προβλήματα τα ανθρώπινα. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η ρίζα του προβλήματος ξεκινάει από την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό και από τον συνάνθρωπο. Mm-hmm. Άμα γυρίσουμε πριν 100 χρόνια πίσω, δεν ήταν πιο καλοί άνθρωποι, ίδιοι άνθρωποι ήμασταν. Αλλά το γεγονός ότι υπήρχε, ας πούμε, η πίστη του ανθρώπου αποτελούσε κεντρικό σημείο στην καθημερινότητά του και όπως επίσης και η σχέση με τον συνάνθρωπο ήταν ζωτική σημασία. Κάτι το οποίο ξεφτίζει στις δυτικές κοινωνίες λόγω της εξέλιξης, λόγω του. Όλη αυτή τη τεχνολογική και τη ψηφιακή επανάσταση, η οποία επέρχεται, θεωρώ ότι αυτό είναι η ρίζα του προβλήματος. Εάν αυτή τη στιγμή ανατρέξουμε σε κοινωνίες ανατολικού τύπου, δεν αναφέρομαι τώρα στην Ιαπωνία, στην Κίνα, ίσως αν πάμε σε χώρες, τι να σου πω τώρα, εκτός της δυτικής, του δυτικού τρόπου ζωής, θα δούμε ότι υπάρχει τα επίπεδα της ψυχικής υγείας είναι καλύτερα. Όπως αν πάμε πριν 20 χρόνια, θα δούμε ότι είχαμε μεγαλύτερα επίπεδα κατάθλιψης για συναισθηματικών διαταραχών σε βόρειες χώρες, πιο ανεπτυγμένες θα λέγαμε, όπως η Σουηδία ή όπως η Δανία, παρά την οργάνωσή τους, ενώ σε μεσογειακές χώρες που ήταν πιο πίσω ψηφιακά, τεχνολογικά, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, ήταν πιο χαλαρός. Ναι, η μεσογειακή λαή είναι πιο άνετη, ναι. Ναι, υπήρχε ένας καλύτερος επιπολασμός σε σχέση με την ψυχική υγεία. Οπότε θεωρώ ότι το κύριο πρόβλημα ξεκινάει από εκεί, από μάθηση από τον Θεό και από τον συνάνθρωπο. Τώρα, η οικονομική κρίση φυσικά και έρχεται και επιτείνει προβλήματα. Όλα αυτά λειτουργούν προσθετικά. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι η οικονομική κρίση. Είναι πολλοί θεσμοί, οι οποίοι βλέπουμε σιγά σιγά να καταραίουν μετά τον άλλον. Είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους, ας πούμε, στις κυβερνήσεις, σε φορείς. Η ανασφάλεια του αύριο δημιουργεί το πρόβλημα. Και ήρθε και ο κορονοϊός, τόσο σαν ασθένεια, μια δύσκολη ασθένεια, ο κορονοϊός, ναι, μια δύσκολη ασθένεια, και τα εγκληματικά μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν. Γιατί τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σε επίπεδο ψυχικής υγείας είναι εγκληματικά. Εγκληματικά. Το τονίζετε ιδιαίτερα αυτό και με την εγκληματικά. Ναι. Γιατί τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε το τι επίδραση σε επίπεδο ψυχοπαθολογίας τώρα αρχίζει και φαίνεται σιγά σιγά όλο αυτό το οποίο είναι τα 2 χρόνια. Δεν υπήρξε καμία μέρημνα σε αυτό. Δηλαδή, και είμαι θυμωμένος γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, γιατί να προστατεύσουμε, ας πούμε, να προσέξουμε, να πάρουμε μέτρα, να προστατεύσουμε το σώμα, αλλά υπάρχει μια ψυχή από πίσω που όταν αρρωσταίνει άσχημα και μπορεί να επιφέρει και τραγικά αποτελέσματα, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Αυτά τα τραγικά μέτρα που πάρθηκαν, όπως τα χαρακτηρίζατε, δεν ήταν ελληνικά, ήταν πανευρωπαϊκά.
Α, ναι, ναι, δεν μου κάνει έτσι. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Δεν πολιτικολογώ αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνω. Όχι, μιλάω σαν ψυχολόγος. Μιλάω σαν ψυχολόγος. Ένας απλός ψυχολόγος είμαι. Τα τραύματα ήταν βαριά, λέτε. Είναι. Τα ψυχικά τραύματα και θα είναι. Και θα είναι. Δεν λέω, δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι μια δική μου τέτοιο. Μπορείτε να δείτε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος τώρα, ο κύριος ασκητής είχε δημοσιεύσει ένα paper, μια έρευνα που έλεγε ότι είχαμε τον πρώτο χρόνο, προσέξτε, τον πρώτο χρόνο αυτό το κορονοϊό, είχαμε πενταπλασιασμό της χρήσης, ας πούμε, των αντικατοικητικών φαρμάκων. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τώρα, θα πει αυτό, μόνο στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Είναι τρομακτικό. Σήμερα η πλειοψηφία των πολιτών που έρχονται στο γραφείο σας, τι προβλήματα σας εκπέμπουν? Το άγχος είναι το νούμερο ένα. Εγώ αυτό θα έλεγα. Ναι. Όπως γράφουμε στο βιβλίο, μας έλεγαν στο Πανεπιστήμιο, το γράφουμε στο βιβλίο αυτό, ότι είναι ο αιώνας της κατάθλιψης, ήταν ο 20ος αιώνας. Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας του άγχους, θα έλεγα εγώ. Όλα είναι από εκεί πέρα. Όλα είναι από εκεί. Το άγχος, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι δομικό στοιχείο της κλινικής ψυχοπαθολογίας του καιρού μας. Πώς υποδέχθηκαν οι αναγνώστες, οι πολίτες, στην κυκλοφορία του βιβλίου? Είμαστε στο χώρο του βιβλίου. Στο χώρο του βιβλίου είμαστε παλιοί γνώριμοι, έτσι, με πολλούς αναγνώστες. Έχετε γράψει αρκετά βιβλία, έτσι. Είναι τέσσερα βιβλία. Είναι το πέμπτο δικό μου προσωπικό στη σειρά. Οπότε υπήρχε ήδη ένα πολύ θετικό κλίμα, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο, δηλαδή με τη φροντίδα και των ανθρώπων, έτσι, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, αλλά και δεδομένης... Μάλλον και λόγω του θέματος που πραγματευόταν, εγώ βλέπω ότι είχε μια πολύ μεγάλη απήχηση. Δηλαδή, είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα κυκλοφορίας του και το βλέπω, δόξα τω Θεώ, είναι παντού σε όλα τα... Πάει, δηλαδή, καλά και συζητιέται, γιατί όλα... το θέμα είναι επίκαιρο, δυστυχώς. Ναι, είναι σε όλα τα... Και είναι και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Ναι, είναι σε όλα τα τέτοια, δηλαδή σε όλα τα top 10, ας πούμε, τα βιβλιοπολίτες, τα best seller, δηλαδή, και πραγματικά αυτό μου κάνει μια εντύπωση, με αφήνει λίγο έτσι μουδιασμένο, να σου πω την αλήθεια, ναι. Αλλά χαίρομαι και από την άλλη, γιατί σημαίνει ότι ο κόσμος κάτι καλό έχει δει σε αυτό. Κύριε Θεριάδη, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνομιλία αυτή. Εγώ θα επαναλάβω το βιβλίο «Όλα είναι σκέψεις για μια ζωή χωρίς άγχος». Μας λέτε πράγματα μέσα για το πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή, σε συνεργασία με τον εκδοτικό σας οίκο, να το παρουσιάσετε και στην Κρήτη. Με πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Οι άνθρωποι των εκδόσεων εκεί πέρα, όλα κάνουν τα παιδιά... Όντως, είναι εξαιρετικοί. Δηλαδή, τρέχουν πριν από εμάς για εμάς. Καταλάβατε. Ό,τι καλό βγαίνει. Βγαίνει σε συνδυασμό. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε και όλα. Τι είπαμε για το άγχος? Είναι από το Θεό και από τον συνάνθρωπο. Ο συνάνθρωπος. Όπου μαζεύονται άνθρωποι μαζί, έτσι, και βάζουν έτσι, νεράκι, βάζουν πλάτη αυτοί οι άνθρωποι, και υπάρχει μια συνεργασία, πάντα βγαίνει κάτι καλό. Πάντα βγαίνει κάτι καλό. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη, για την παραγωγή του podcast, και ευελπιστούμε και στο μέλλον να έχουμε μια σταθερή συνομιλία συνεργασία. Με χαρά, καλή δύναμη. Καλή δύναμη στους ακροατές, ακροάτριες του podcast. Και η Παναγία μαζί μας. Σας ευχαριστώ.